Να πάμε στο άλλο στούντιο. Η κυρία Έλληνα Χάρη είναι έτοιμη, μπορούμε να τη δούμε. Λοιπόν, η επικοινωνιολόγος, η κυρία Έλληνα Χάρη, να μας... Καλησπέρα, Μάικη. Καλησπέρα. Να ακούσουμε, κυρία Χάρη, φαντάζομαι ότι έχετε κάνει και εσείς, κάνατε τις δικές σας μετρήσεις, έχετε μία ανάλογη εταιρεία. Ναι. Κάνατε την δική σας σημειομέτρηση. Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα, εδώ δεν θα υπερασπιστώ τις δημοσκοπήσεις, γιατί πάρα πολύ απλά δεν φταίνει οι ψηφοφόροι, που κοινώς οι πολιτικοί τα έχουν κάνει σαλάτα, έτσι, και η πολιτική ζωή του τόπου έχει τόσο πολύ τους έχει ταλαιπωρήσει. Άρα λοιπόν, εμείς που κάναμε δημοσκοπήσεις και υπήρχε ένα ποσοστό το οποίο ήταν αδιάθετο, δηλαδή δεν είχε εκφράσει μία επιλογή προσώπου είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, καταλαβαίνετε ότι με ένα 30% χωρίς να έχει κατανεμηθεί, τα αποτελέσματα είναι με πολλά πολλά ερωτηματικά. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα των exit poll, θέλω να πω το εξής. Ίσως ο κόσμος δεν ξέρει ότι ο Δήμος Αθήνα, Πειραιά και Περιφέρεια Αττική μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα 3.600.000 ψηφοφόροι. Ναι, είναι μια περιοχή που ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι και ψηφίζουν πραγματικά 3,5 εκατομμύρια. Αλλά όμως, κυρία Χάρη, εγώ δεν θέλω να απολογηθείτε για τους δημοσκόπους. Διότι φαντάζομαι ότι δεν υπηρετήσετε κανένα κόμμα και δεν ξέρω αν σας προσέλαβε κάποιος πολιτικός οργανισμός να κάνετε μετρήσεις. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, όταν δίνεις μία δημοσκόπηση με ένα 30%, εάν είσαι υπεύθυνος επαγγελματίας, πρώτον δεν τις κάνεις, οπότε εγώ δεν έκανα τέτοιου είδους δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν τις κάνατε, δεν κατάλαβα το 30% τι εννοείται. Ναι, όταν στις δικές μου τις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα εκλογικό σώμα, ένα τμήμα εκλογικού σώματος 30%, το οποίο δεν αποκαλύπτει τι θέλει να ψηφίσει. Σωστά, τότε... Εγώ αυτή την έρευνα είναι μια δική μου θέση ως επιχειρηματίας και ως πολιτικός επιστήμονας. Δεν τη δημοσιοποιείτε, είμαι χρόνια στο χώρο και λέω το εξής, ότι κοίτα, μπορείς να μου δώσεις παραγγελία μια έρευνα, όμως εγώ αυτή την έρευνα δεν θα τη διεξάγω και δεν την υπογράφω, γιατί πάρα πολύ απλά τα αποτελέσματα καταλαβαίνετε ότι είναι διάτρητα. Κυρία Χάρη, κάντε μου τη χάρη μόνο να πω. Είδατε, τώρα κάνει και ρήμα το. Κυρία Χάρη, κάντε μου τη χάρη. Όχι, αυτό το λέγαμε στο σχολείο πάντα σε μένα. Στην περιφέρεια. επόμενο ήταν. Περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, λοιπόν. Απόστολος Τζικώστας 35,1. Γιάννης Ιωαννίδης 16%. Είναι τεράστια διαφορά. Δέσποινα Χαραλαμπίδου 15,6. Είναι κοντά στον Ιωαννίδη Χαραλαμπίδου. Μάρκος Μπόλαρης 9,9% και Νικόλαος Χρυσομάλης 7,6. Αυτά δίνουν. Θέλω λοιπόν να πω 33,5 με 37,5 πάλι για το Γιάννη Μόραλη στον Πειραιά. Την κυρία Χάρη θέλω, σας παρακαλώ, ναι, γιατί θα πάω, πάλι εκεί θα πάω. Στο στούντιο Α λοιπόν, κυρία Χάρη, όταν όμως έχεις όπως η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr, την οποία όπως γνωρίζετε χειρίζονται επιστήμονες που παίρνουν ποσοστά, τα αναλύουν έτσι και προέρχεται από μια database του Zoogla.gr, δεν ψηφίζει ο καθένας, δηλαδή. Ναι. Πάει ένα SMS από εμάς σε 10.000 κόσμο για να ψηφίσει αυτός ο κόσμος. Όταν έχεις ένα 6 με 15% που δεν εκδηλώνει την πρόθεσή του, εκεί τολμάς να δώσεις το αποτέλεσμα. Και μέχρι 20 θα έλεγα. Ναι, εμείς, και μέχρι λοιπόν, 20. Εμείς οι μεγαλύτεροι που είχαμε 14,8%, που για πρώτη φορά την είδαμε στην περιοχή του Πειραιά και ήμασταν επιφυλακτικοί και όπως είδατε, είμαστε πολύ μέσα στα αποτελέσματα, αν προσέξατε την κάρτα μας. Ναι. Και βεβαίως στις άλλες περιοχές η απόκληση ήταν του 2 με 3% έως 5%. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Βέβαια δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα χρήσιμο. Αλλά τέλος πάντων, επειδή γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση λόγω της επικαιρότητας, εμείς που έχουμε την άδεια να διεξάγουμε πολιτικές δημοσκοπήσεις, καταθέτουμε ανά πάσα στιγμή όταν μας ζητηθεί σε μια επιτροπή ελέγχου τα αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να αποδείξουμε ότι το δείγμα είναι συγκεκριμένο, ότι έχουμε όνομα τεπώνυμα, δηλαδή δεν δεχόμαστε είναι ανώνυμος κάποιος και τον συμπεριλαμβάνουμε. Διαφορετικά εγώ προσωπικά έχω την ευθύνη. Λοιπόν, αν μου επιτρέψετε, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των exit polls. Γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Εγώ δεν εκπλήσωμαι με τα αποτελέσματα, γιατί λίγο πολύ εκεί τα τοποθετούσα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Τώρα, όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής, που θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί εκεί πέρα είναι τα 2.800, είναι 2.800.000 ψηφοφόροι. Είναι επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι υποψήφοι του φαίνεται ότι περνούν στο δεύτερο γύρο. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας διακαής πόθος.
είναι μια επιτυχία, γιατί μέχρι το 2012 το ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν, ένα κόμμα του 4 και του 5%. Τώρα, το αν θα υπάρξει ένα ντέρμπι που από ό,τι φαίνεται μεταξύ Δούρου και Σγουρού, που και εγώ αυτό πίστευα, αυτό αποτελεί και μια προσωπική επιτυχία της κυρίας Δούρου, γιατί όσο και να σε πουσάρει ένα κόμμα, μετράει πάρα πολύ το προφίλ και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Σωστά. Τώρα, δεν αντιλέγω. Όσον αφορά, θα είμαι πολύ σύντομη, στην περιφέρεια Αττικής, αν δείτε τα αποτελέσματα, υπάρχει περίπου ένα 40% το οποίο δεν έχει κατανεμηθεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο αγώνας που έχει να δοθεί μεταξύ Σγουρού και Δούρου, όσο και να υπάρχει το προβάδισμα της κυρίας Δούρου, είναι με πολλά πολλά ερωτηματικά. Έτσι. Μάλιστα. Κάντε μου τη χάρη τώρα να πάρουμε λίγο κλίμα εμείς από τα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων και να πάμε στο επιτελείο μας, θα πάμε